Δεν σου φέρανε πολύ γούρι κόκκινες μπότες. Δεν πειράζει. Να σας πω κάτι. Καλή καρδιά. Ναι, εννοείται. Θα βρεις κάποιον καλύτερο σίγουρα. Ποτέ δεν ξέρεις, γιατί δεν είμαι πολύ τυχαίρη, αλλά... Καλά, η ζωή είναι μεγάλη. Και μικρή και μεγάλη. Και μικρή και μεγάλη, ακριβώς. Έχεις χρόνια πολλά εύχομαι μπροστά σου να βρεις τον καλύτερο. Το πιστεύω. Το είναι ένα το σακάκι με όχι, το... Όχι, είναι γυλαίκο. Α, είναι γυλαίκο και εμπολερό. Ναι. Ωραίο είναι, ούτως ή άλλως. Ωραίο και το πουκάμισο από μέσα. Ευχαριστώ. Έχω και εγώ τη διαφωνία μου, η αλήθεια, για το μήκος και τις μπότες σε σχέση με την ώρα. Όχι ότι είναι κάτι το χυδαίο, απλά για την ώρα μου κάνει πολύ πιο βραδινό. Ναι. Εσύ επέλεξες να ντυθείς πολύ πάνω και καλά έκανες, γιατί είναι πολύ ωραία εικόνα. Και να βάλεις μία έντονα κόκκινη μπότα. Για, ναι, για να το σπάσω. Που είναι. Δεν είναι για εκείνη την ώρα, εν πάση περιπτώσει. Το look δεν είναι ότι δεν στέκει. Αλλά είναι πιο βραδινό για να πας σε μια εκδήλωση. Είναι για κάτι άλλο. Όχι να πεις βγαίνω μεσημέρι απόγευμα. Μα θα πάω να τον πάρω από το εστιατόριό του και θα πάμε όπου προκύψει. Αλλά ασχέτωσα με τον πήρα και έφυγα μόνη. Την πάτησες, είδες. Δεν έπρεπε να πάω να τον πάρεις. Δίκιο έχετε. Παίρνω ένα τηλέφωνο πιο πριν. Ναι, να ειδοποιήσεις, έρχομαι. Αφήστε, δεν θέλω. Καλύτερα να λοιπόν, ξέρεις. Καλύτερα, ακριβώς. Συνεχίζω με αυτό. Πόπο, μιλάμε πολύ τέλεια μου πάει αυτή η εβδομάδα. Χαίρομαι τόσο πολύ. Έχεις ασυλία, οπότε προλαβαίνεις να πάρεις ό,τι χρειάζεται για να έρθεις την άλλη εβδομάδα καλύτερη. Εντάξει. Λοιπόν, σου πηγαίνει πάρα πολύ το κόκκινο κραγιόν. Είσαι κούκλα. Σε φωτίζει πάρα πολύ. Είσαι και ωραία μάτια. Θεωρώ και εγώ ότι το look σου αυτό το συγκεκριμένο δεν είναι για μεσημέρι απόγευμα. Οι μπότες είναι κόκκινες, είναι πολύ έντονες, πάει για βραδινό. Θα μου άρεσε επίσης το concept σου, έτσι να το έχεις πονηρέψει λίγο και να πεις, για να το δέσουμε με το ότι λείπει μια φουστίτσα από μέσα, ότι φεύγω το γραφείο μου το απόγευμα, θα βγάλω το παντελόνι που φοράω, θα κατεβάσω το πουκάμισό μου, να το κάνω πιο μακρύ, θα βάλω από μέσα και ένα σορτσάκι, να είμαι και ασφαλής, να είμαι ωραία άνετη. Θα έχω και μια πιο μεγάλη τσάντα λίγο, γιατί ήμουν στο γραφείο και πάω τώρα να τον τζακώσω. Με μαύρη μπότα όμως. Και με κόκκινη, εμένα δεν με ενοχλεί, γιατί το πήγαμε απόγευμα προς βράδυ τώρα. Το αλλάξαμε, φύγαμε το μεσημέρι. Δηλαδή πιστεύω ότι στις λεπτομέρειες θα βρούμε τη διαφορά. Κοίταξε, σιγά σιγά θα φτάσουμε εκεί που πρέπει. Ναι, ναι, το πιστεύω κι εγώ. Σημασία έχει ότι σήμερα έχεις άλλη διάθεση. Ευχάριστη. Ναι, είσαι λίγο έτσι έντονη με τις φίλες σου. Θα ήθελα αυτό να το μετριάσουμε λίγο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Μπράβο, επειδή νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα εδώ και να περάσουμε πολύ ωραία, τώρα περνάμε από τα μαθήματα. Ακριβώς. Για πάμε, Δημήτρη. Εγώ θα μείνω την ώρα που είπες ότι τον έπιασα με άλλη και εννοεί ήταν χειρότερη από μένα, που όλες πίσω σου έκαναν το... Δηλαδή, ναι. Μα όντως, μάλλον αυτό... την ίδια ιστορία έχουν να πούνε όλες ή έχουν, έχουν ζήσει όλες. Πραγματικά, πάντοτε βρίσκουν χειρότερη. Ήταν αυτή η έκφραση που έπρεπε να τη δεις, που έκαναν το... Ήταν τέλειο. Ναι, πάντα είναι χειρότερη. Ήταν τέλειο, ναι, ήταν μαζί συγχρονισμένες, ήταν τέλειο. Και να σου πω ότι πάλι είναι λίγο βασικό, είναι πάρα πολύ ωραίο το σακάκι με το γυλαίκο που φοράς, αλλά λείπει... κάτι από κάτω που δεν υπάρχει και να ανακληρώσει το look. Αυτό εννοείται το... ναι ρε παιδί μου, δεν είναι look τώρα μα αυτό. Μα γιατί τώρα, αυτό είναι πολύ κοντό, ένα μπολερό με ένα γυλαίκο και ένα λευκό. Ωραία, και με κόκκινη μπότα μεσημέρι, δεν ταιριάζει. Ήθελε λίγο πιο βράδυ και κάτι λείπει από κάτω. Για να συμπληρώσει το style. Ναι ρε, όχι για το μήκος. Δεν είναι το μήκος αυτό τα πόδια σου. Ίσα να φαινόταν. Ίσα να δώσει κάτι, ρε παιδί μου, κάτι έξτρα. Στιλιστικά στο λέω, όχι ότι φαίνεται το πουκάμισο και δείχνει. Ναι, γιατί δεν φαίνεται, είναι και ψηλομακρύ αυτό. Δεν σου είπα ότι φαίνεται κάτι. Σου λέω στιλιστικά. Καθαρά μόνο για το style. Θα ήταν πιο σωστό. Okay. Εγώ πιστεύω ότι ακούς αυτά που σου λέμε. Τα ακούω. Το ξέρω, είμαι σίγουρος. Γιατί δεν είδατε ότι η μπότα δεν ήταν μαύρη και ήταν κόκκινη. Ασχέτως αν το χάσαμε στην ώρα. Το χάσαμε λίγο στην ώρα. Να μην είναι το πάντα το ίδιο πάνω με κάτω. Το παπούτσι με το σακάκι. Το πιάσα. Εκτός από το μαύρο. Ναι, δεν αλλά εντάξει, για να μην βάλω πάλι μαύρο. Και έρθω πάλι και θα μου λέγατε πάλι τα ίδια. Εγώ θα σου βάλω ένα-δύο, επειδή ακούς και σιγά-σιγά θα βρεις το δρόμο σου. Ευχαριστώ πιστεύω. Πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ναυσικά μου, η τελική βαθμολογία είναι 6,5. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Μπορείς να πάρεις τη θέση σου.